τηλεοπτικής τηλεόρασης σήμερα. Απευθείας. Το λέγαμε και πριν, δηλαδή ότι συνήθως όλοι θέλουν να γίνουν υπουργοί για να βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Εσείς έχετε αποτελέσει λαμπρή εξαίρεση. Αυτό είναι στα θετικά τώρα, πέραν του έργου, γιατί δεν είναι επιθυμία σας να βγαίνετε στα μέσα και να προβάλλετε τον εαυτό σας. Αυτό είναι σπάνιο. Και το έργο, έτσι. Και το έργο, γιατί... Να πούμε ότι μετά από 8 χρόνια σκληρής δοκιμασίας για την κοινωνία, νομίζω ότι το τελευταίο που θέλουν οι πολίτες είναι πολιτικούς στο γυαλί, στα κανάλια. Μάλλον επιθυμούν να έχουν αποτελέσματα αυτά στην καθημερινότητά τους. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Εγώ προσωπικά. Ο Νίκος το έχει περισσότερα χρόνια. Εγώ 15 εσύ ως φέτος. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό ο υπουργό. Να λέει: Δεν θέλω να βγαίνω στα κανάλια. Θέλω να κάθομαι στο Υπουργείο να κάνω τη δουλειά μου. Πάντως σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε λίγο πολιτικά. Ναι. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε πολιτικά και μετά να πάμε και στο Υπουργείο. Γιατί βγαίνουμε από τα μνημόνια. Γεγονός είναι αυτό. Δεν έχουμε νέο πρόγραμμα. Ούτε πρόγραμμα, ούτε μέτρα, ούτε χρήμα. Θέλω να τελειώσω. Έλα, πες το. Να πάμε στο Υπουργείο μετά, το οποίο Υπουργείο έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία βοηθάνε. Ναι. Και είναι καλοκαίρι και θα τα δούμε αυτά, κύριε Υπουργέ. Ναι, δεν έχουμε λοιπόν νέο μνημόνιο, άρα δεν έχουμε ούτε νέα μέτρα, ούτε χρήμα να πάρουμε. Αλλά ο κόσμος σου λέει: Εγώ την επόμενη μέρα θα περνάω καλά. Δεν θα περνάω καλά. Έχουν ψηφιστεί τόσοι νόμοι με τρία μνημόνια. Θα περνάω ζώρικα. Ωραία. Έχει δίκιο ο κόσμος. Έχει δίκιο ο κόσμος. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Αξίζει λίγο να δούμε τη μεγάλη εικόνα πριν μιλήσουμε για τον πολιτισμό, όντως. Καταρχάς, να δούμε την πολύ μεγάλη εικόνα. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που βιώνει εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων του κυρίαρχου Μπλοκ. Επίσημο πια πόλεμο, κηρυγμένο και εξελίσσεται. Βρισκόμαστε και Κίνας ουσιαστικά. Κίνας και των δυνάμεων που διαλέγουν στρατόπεδο. Το επόμενο είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ήδη μικρότερη. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή τη χώρα. Η Μεγάλη Βρετανία έχει αποφασίσει να τραβήξει το δικό της δρόμο. Αδιανόητα πράγματα αυτά πριν από τρία χρόνια. Η Ιταλία και η Ισπανία γνωρίζουν πολιτικές καταστάσεις πρωτόγνωρες για τις ίδιες και για την Ευρώπη. Τα σύνορα είναι κλειστά. Η Γερμανία αντιμετώπισε μια σοβαρή κυβερνητική κρίση, μια αφορμή το προσφυγικό. Και έχουμε σειρά χωρών να ακολουθούν τον υπερσυντηρητισμό, για να μην πω την ακροδεξιά. Η ιδέα η γειτονιά μας διαχρονικά αντιμετωπίζει γεωστρατηγικές γεωπολιτικές αναταράξεις και έχουμε έναν γείτονα εξανατολών, μάλλον ασταθή και απρόβλεπτο. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αυτή η κυβέρνηση πέτυχε μέσα σε αυτό το περιβάλλον να κλείσει αυτός ο κύκλος της οκταετίας που έχει αποτελέσει πραγματικά σκληρή δοκιμασία για την οικονομία και πάνω απ' όλα για την κοινωνία. Τι σημαίνει να κλείσει αυτός ο κύκλος? Πρώτα απ' όλα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το είπαν οι δανειστές, οι εταίροι, με τον πιο επίσημο τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο παρακολούθησης της χώρας για μετά τον Αύγουστο, το οποίο δεν έχει νέα μέτρα και από ό,τι φαίνεται, τα είπε ο Επίτροπος Οικονομικών εδώ στη Βουλή, υπάρχουν σημαντικοί βαθμοί ευελιξίας για την επίτευξη των στόχων. Οι στόχοι μα δεσμεύουν. Τα είπε ο Επίτροπος. Βέβαια, το κατηγόρησε την Δημοκρατία ότι το κάνει για ψηφοθυρικούς λόγους, γιατί έχουμε τις εκλογές και θα είναι υποψήφιος. Και μένει τον Οκτώβριο να επιβεβαιωθεί, αν η αισιοδοξία του δηλαδή θα γίνει. Άσε με να βάλω τη φιτιλιά εγώ, γιατί τη με κόβεις. Ό,τι λένε οι πολιτικοί είναι προς επιβεβαίωση ή προς διάψευση. Αλλά σίγουρα πιστέψτε με, στην κυβέρνηση που συζητάμε διαμορφώνεται πλέον μια ξεκάθαρη τέτοια εικόνα. Και έχουμε και τη ρύθμιση για το χρέος, για το οποίο τι να πει κανείς. Έχουμε 15 χρόνια βιώσιμο χρέος και με τη σφραγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχουμε ένα απόθεμα που μας επιτρέπει τα επόμενα 2,5 χρόνια να καλύπτουμε τις σημαντικές μας ανάγκες και έχουμε και δέσμευση των Ευρωπαίων να κάνουν whatever it takes, που θα έλεγε κάποτε ο κ. Ντράκη, αν χρειαστεί να κάνουν. Αυτό είναι λοιπόν η ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Η χώρα λοιπόν εξέρχεται από την κρίση με βιώσιμο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει η κατάσταση για τους καθημερινούς πολίτες. Αυτό ακριβώς είναι μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης. Έχουμε φτιάξει την αναψυχιακή στρατηγική μας λοιπόν, στοχεύοντας σε 6 απλά πράγματα. Το πρώτο απ' όλα είναι ο κόσμος εργασίας. Είναι ο κατώτατος μισθός, είναι οι εργασιακές σχέσεις, είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο είναι το κοινωνικό κράτος. Δημόσια υγεία και παιδεία για όλους και κράτος πρόνοιας για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις το τρίτο. Η προσέλκυση των επενδύσεων το τέταρτο και όχι ως αυτός σκοπός, αλλά για να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί η απασχόληση, να ανασχεθεί το brain drain. Έχουμε επίσης στοχευμένες πολιτικές. Ενισχυωτικό ήταν πρόσφατα ένα σημαντικό παράδειγμα και ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης, για να έχουμε μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Αλλά σε αυτή την εικόνα, τι θέλει να πετύχει η κυβέρνηση? Το γύρισμα σελίδας της χώρας να γίνει αισθητό στην καθημερινότητα των πολιτών. Από εκεί θα κρυφθούμε. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια συμφωνία των Πρεσπών και σου λένε οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα: Εμείς δεν τα ακούμε όλα αυτά, γιατί υπάρχει ένα όνομα το οποίο δώσατε και εσείς, όπως οι προηγούμενοι. Και βλέπουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει 5 ημέρες μετά ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, οι προηγούμενοι τετραμερείς. Ναι, σήμερα μιλά στη Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
θεωρείτε ότι πρέπει η κυβέρνηση να απευθυνθεί περισσότερο και στο πάνω μισό της χώρας, ότι υπάρχει ανάγκη να εξηγηθεί και συμφωνία περισσότερο, να συζητήσετε με τους πολίτες περισσότερο? Σίγουρα να πω ότι στην κυβέρνηση ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες των πολιτών. Είναι ευθύνη μας λοιπόν να τους εξηγήσουμε τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας, το πλαίσιο εντός του οποίου αυτή επιτεύχθηκε και πού οδηγεί. Πολύ σύντομα να πούμε ότι ουσιαστικά η εθνική γραμμή που έχει χαραχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τηρείται από αυτή τη συμφωνία. Τα γνωστά, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικός προσδιορισμός, έργα όμνης. Επιτρέψτε να σχολιάσω το εξής. Έχουμε αλλαγή συντάγματος όχι μόνο για το όνομα, αλλά και για την απαλυφή οποιοδήποτε υπόνοιας αλυτρωτισμού. Ζήσαμε 8 χρόνια. Έχουμε ψηφίσει όλα τα κόμματα, όχι όλα τα κόμματα, σχεδόν όλα τα κόμματα, σειρά μνημονιακών μέτρων. Αλλαγή συντάγματος δεν μας ζήτησαν οι δανειστές. Εμείς με αυτή τη συμφωνία ζητήσαμε και πήραμε αλλαγή συντάγματος για συγκεκριμένα σημεία που δημιουργούσαν υπόνοιες αλυτρωτισμού. Κύριε Υπουργέ, δύο ζητήματα είναι αυτά τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος όμως? Το λέτε. Το λέτε στην αντιπολίτευση, το λέτε στη Βουλή, το λέτε σε όλους τους τόνους. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος αυτό? Τα εθνικά θέματα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καταγωγή μας, με το παρελθόν μας, με τους προγόνους μας, να το πω έτσι, έχουν ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Χρειάζεται λίγος χρόνος να καταλάβουν οι πολίτες το τι ανοίγεται μπροστά. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί την κοινωνία είναι η ρητορική που αναπτύσσεται από την αντιπολίτευση, υπερσυντηρητική, υπερπατριωτική, είπε την όπως θέλετε, η οποία είναι ακριβώς η ίδια και αντίστοιχη με τις ακραίες φωνές που ακούγονται στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Από το ΒΜΡΟ. Δηλαδή αυτό είναι μια αντίστοιχη. Όπως κατηγορείται εδώ η κυβέρνηση για μειοδοσία, η αποϊκή κυβέρνηση που προχώρησε συμφωνία κατηγορείται γι' αυτό ακριβώς. Το έκαναν και εμείς. Ναι, δεν γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο. Προφανώς έχουν υπάρξει μετριοπαθείς προσεγγίσεις και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί μια λύση που ταλαιπωρεί τη χρόνια στη χώρα για δεκαετίες. Και οι δύο λαοί έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν μπροστά. Εξηγώντας τις παραμέτρους της συμφωνίας, μακριά από εθνικισμούς και υπερπατριωτισμούς, πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει. Να πάμε και λίγο στα δικά σας, γιατί είναι η πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη και να το εκμεταλλευτούμε λιγάκι αυτό. Είναι και τουριστική περίοδος. 32 εκατομμύρια επισκέπτες περιμένουμε. Ακούμε και τον Πρωθυπουργό συχνά να το λέει φέτος. Κάποιοι από αυτούς θα μπουν σε αρχαιολογικούς χώρους με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν πάμε στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ναι, εγώ προσπάθησα να πάω κάποια στιγμή, όχι τώρα, παλιότερα, στην αρχαία Ολυμπία. Να πάω να δω το μουσείο, να μπω μέσα, πέτυχα απεργία, κύριε Υπουργέ. Πήγα την πρώτη μέρα, είχε απεργία, πήγα την δεύτερη, είχε απεργία. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν συζητάω. Αλλά μαζί με ήταν και κάποιοι άλλοι απ' έξω. Εγώ δεν κατάφερα να μπω μέσα τότε. Είπα, είσαι χτύπη. Ναι. Θα υπάρξει κόσμο που θα συχτηρίσει και α είναι Έλληνε, εντάξει, εδώ είναι σε βάραμενο. Οι ξένοι θα συχτηρίσουν. Θα έχουμε απεργίε. Θα μπορούν να δουν, να επισκεφτούν του αρχαιολογικού χώρου. Δεν γνωρίζω για είναι μάλλον αρκετά χρόνια. Να πω ότι είναι πολλά χρόνια. Ναι, να δούμε απεργία, να κλείνουν αρχαιολογικοί χώροι έχουμε πραγματικά πολύ καιρό. Ένα μικρό θέμα, σοβαρό είναι θέμα, με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία μετά τη λήξη του ωραρίου. Υπάρχει ένα θέμα με την υπεροριακή αμοιβή, να την πω έτσι, των φυλάκων αρχαιοτήτων. Προχθές ο Υπουργός Πολιτισμού υπέγραψε μια υπουργική απόφαση που εκτιμώ ότι διευθετεί το ζήτημα. Άρα θα ομαλοποιηθεί και η κατάσταση. Άρα θα γίνονται και οι εκδηλώσεις μετά. Ναι, αν δείτε, είναι μέσα στην επικοινωνία. Να μην μείνουμε απ' έξω. Εμένα δεν με ενοχλούν οι ουρές, γιατί έμαθα χθες ότι είχε ουρές στην Ακρόπολη. Δεν με ενοχλούν καθόλου οι ουρές. Μακάρι να βρούμε. Στο Λούβρο δεν βλέπουμε ουρές. Μακάρι να υπάρχουν ουρές σε όλο τον κόσμο. Να υπάρχουν ουρές και να αναμονή δύο ώρων σου λέγεται. Εγώ θα ήθελα να βλέπω ουρές, να προσπαθεί να μπει ο κόσμος παντού σε όλα τα μουσεία και παντού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, μια και αναφερθήκατε και σε νούμερα πριν, από το 2017 είχαμε πάνω από 14,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι προς μεγάλους χώρους. Ας πούμε, η Ακρόπολη από μόνη της έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Προχθές μειώθηκε είσοδος 17.000 ανθρώπων την ίδια μέρα. Είναι δυνατόν να μην υπάρξουν ουρές? Ναι. 17.000 άνθρωποι σε μία μέρα. Σε μία μέρα. Οι διελεύσεις που τα μετράμε πια. Αυτοί πάνε και στο μουσείο μετά. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει περίπου να εκείνη και επισκεψιμότητα. Το προϊόν είναι τέτοιο που αξίζει τον κόπο. Να το δει συνολικά. Προφανώς, όχι να αποσπασματικά και εντάξει, ήρθα και δύο ώρες. Προφανώς τα μεγάλα μουσεία και αρχαιολογικοί μας χώροι ακολουθούν την άνοδο του τουρισμού. Η ευθύνη μας είναι να διαχυθεί αυτό το τουριστικό ρεύμα και προς μικρότερους χώρους για να γνωρίσουν και άλλα σημεία της πατρίδας μας. Έχουμε τεράστιο πλούτο
πολιτισμού, τεράστιο πλούτο πολιτισμού, έχει τεράστιο πλούτο πολιτισμού. Σας το λέμε, εντάξει, αρχαιολόγος είστε, το λέμε, δεν χτυπάμε ανοιχτές πόρτες, αλλά έχουμε τεράστιο πλούτο. Έξω βλέπουμε να εκμεταλλεύονται τα πάντα. Εκμεταλλεύονται ακόμη και ένα, στην Αυστρία, ας πούμε, ένα καράβι που γυρίσει και μια ταινία και το έχουν ως χώρο επίσκεψης να πάνε να το δουν οι τουρίστες. Εδώ εμείς έχουμε τεράστιο πλούτο. Μήπως θα πρέπει να είναι σχεδιασμός, κανονικός σχεδιασμός, όχι μόνο σε σχέση με τον τουρισμό. Να ζητάμε να έρχεται πολύ κόσμο να το δει. Ναι. Έτσι μαθαίνει την Ελλάδα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι ο κάθε τουρίστας, να το πω έτσι, που επισκέπτεται τη χώρα, να περνάει και από ένα αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή τα 32 εκατομμύρια επισκεπτών να περάσουν από ένα αρχαιολογικό χώρο, να το πω έτσι, τα 15 εκατομμύρια που είδαμε πέρσι στους αρχαιολογικούς χώρους να γίνουν πάνω από 30. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να ενταχθούν στα τουριστικά πακέτα, είτε και στο σχεδιασμό που κάνουμε μονομένοι τουρίστες. Υπάρχει και πυργητικός τουρισμός, πολύ σημαντικός. Να ενταχθούν λοιπόν αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα, πέρα από τα γνωστά, Ακρόπολη, Ολυμπία, Δελφή, Κνωσός, Λίνδος, να αναφερθώ στα πιο μεγάλα. Σε κάθε γωνιά της χώρας μας υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος, ένα μικρό μουσείο που περιμένει τον επισκέπτη να το επισκεφτεί λοιπόν, για να γνωρίσει εκεί την ιστορία του. Για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό. Αλλά πείτε μας λίγο κάτι άλλο που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Ποια είναι αυτή η ομάδα υποδοχής των επισκεπτών της Ακρόπολης και τι ακριβώς θα κάνει? Και ομάδα υποδοχής. Καταρχάς να πούμε, υπάρχει ένα εκδοτήριο για τις οργανωμένες επισκέψεις, για τα μεγάλα γκρουπ. Δηλαδή έχουμε φτιάξει μια ειδική υπηρεσία που εξυπηρετεί τους επαγγελματίες του χώρου. Και έτσι έχουμε πετύχει ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ώρες τα εκδοτήρια. Ξέρετε κάποτε τα γκρουπ... Τι εννοείται τους επαγγελματίες του χώρου? Δηλαδή τα τουριστικά πρακτορία, ναι, ναι, οι οποίοι συνοδεύουν τα μεγάλα γκρουπ, και την κρουαζιέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία προπαραγγελίας, εκτύπωση και πληρωμής βέβαια και εκτύπωση των εισιτήριων τους, παραλαβή τους και αμέσως είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016. Έχει υπάρξει εκτός ουράς δηλαδή. Εκτός ουράς. Υπάρχουν σαν οι άνθρωποι και έρχονται οι κρουαζιέρες και τα... Ναι, ναι, ναι. Έχουν πληρώσει εισιτήρια και μπαίνουν εκτός και βγαίνουν. Ναι, ναι, έχοντας πληρώσει, έχει γίνει, να το πω, ένας έλεγχος ότι έχουν κατατεθεί τα λεφτά. Παραλαμβάνουν το πακέτο εισιτήριων, πολύ μεγάλα πακέτα. Αντιλαμβάνεστε, τα 17.000 εισιτήρια που εισήλθαν στο χώρο εκείνη τη μέρα, αν τα εκτυπώναμε εκείνη τη στιγμή, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα, έχουμε ήδη σχεδιάσει από το 2016 διάφορες υπηρεσίες. Τα κρατήσαμε χαμηλά. Θέλουμε να εξυπηρετεί το κόσμο, όχι να διαφημιζόμαστε, να το πω έτσι. Και αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει. Λοιπόν, ηλεκτρονικό εισιτήριο, ξεκινάμε από Ακρόπολη και από Κνωσό, δύο κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους. Θα πάει σε ακόμα 50, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε καταρχάς. Mm-hmm. Από το 2015 ουσιαστικά ξεκίνησε αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή, μάλλον είμαι τυχερός, γιατί επί ημερών μου θα εγκαινιαστεί αυτό το έργο. Έχει ξεκινήσει από το 2015, από τον πρώτο υπουργό της κυβέρνησης. Στην πορεία διαμορφώθηκε ένα κοινό σχήμα δωρητών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Εθνική Τράπεζα, οι οποίοι έχουν σεβαστεί απολύτως τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει εκπονηθεί μια πάρα πολύ καλή μελέτη και πλέον είμαστε στη φάση όπου ο εξοπλισμός, οι υποδομές έχουν εγκατασταθεί στους χώρους. Στους χώρους που αναφέρατε, δηλαδή Ακρόπολη και κύριο αρχαιολογική χώρη του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, Κνωσός και Μουσείο Ηρακλείου, και η Αρχαία Μεσίνη, γιατί έχουμε την Εταιρεία Μεσσηνιακών Σπουδών ως ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης του έργου. Ήδη αυτή τη στιγμή το σύστημα λειτουργεί. Λειτουργεί βέβαια στα φυσικά σημεία έκδοσης, δηλαδή στα εκδοτήρια. Και στις εισόδους, θα δείτε, αν περάσετε από την Ακρόπολη, τα νέα μηχανήματα ελέγχου της εισόδου, τα πριβόητα τουρνικέ. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, ποιο είναι σε το μετρό? Παίρνω το εισιτήριό μου, το χτυπάω και ανοίγει πύλη. Αυτό γίνεται. Δεν είναι αυτή πύλη, τη στιγμή. Είναι τύπου τρίποδα, αλλά τέλος πάντων είναι σαν μια μικρή μπάρα που περιστρέφεται. Ναι, ή περιστρεφόμενο. Επιλέγει αυτή η λύση ως πιο. Άρα δηλαδή, πιο παίρνω το εισιτήριό μου. Ναι. Αυτό που βοηθάει ακριβώς. Θα πει ο άλλος, παιδιά, αυτό και χρονοτριβή. Μέχρι να βρω το εισιτήριο να κάνω 17.000 άνθρωποι στην Ακρόπολη. Α, η ουρά θα γίνει δύο φορές μεγαλύτερη. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη η έκδοση πια. Αν πάτε στα εκδοτήρια, θα αντιληφθείτε μέσα σε δευτερόλεπτα εκτυπώνεται το εισιτήριο. Αυτό που σίγουρα βοηθάει είναι στον έλεγχο. Το τι εισέρχεται μέσα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα εισιτηριοδιαφυγής. Και θα τα δούμε αυτά στα έσοδά μας. Η μεγάλη αλλαγή είναι αυτή. Γιατί έμπαιναν έτσι τρούπο να το πω έτσι, δεν ήμασταν πάντα. Όχι, δεν ήμασταν. Εντάξει, ο Μερτζάνης είναι ένας. Το βασικό έσοδο, φαντάζομαι, γιατί έχουν και έσοδα. Τι ρόλο πάντα. Είναι οι επισκέπτες. Έβαζαν, ας πούμε, οι ξεναγοί στην Ζούλα 10 τουρίστες δωρεάν. Δεν θέλω να πω εγώ αυτό. Πράγμα θέλω να πω ότι δεν υπήρχε διασφαλισμένο σύστημα ελέγχου. Τώρα πλέον θα υπάρχει. Η μεγάλη αλλαγή για τους επισκέπτες είναι αυτό που θα έρθει πολύ πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, που είναι η έκδοση μέσω διαδικτύου. Αυτό αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή λοιπόν για τη χώρα, ότι θα μπορεί ο Έλληνας, θα μπορεί ο τουρίστας
μέσα από μια απλή διαδικασία, από το κινητό του, από τον υπολογιστή του, από το τάμπλετ του, να εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και όπως πηγαίνουμε τώρα πια, ακόμα και στα αεροδρόμια, έχοντας το εισιτήριό μας στο κινητό μας, σε μια φορητή συσκευή, να εισερχόμαστε χωρίς να περνάμε από τα εκδοτήρια. Ακριβώς την ώρα θα κάνετε και πιο σύγχρονες προτάσεις. Δηλαδή, άμα αγοράσεις 5 εισιτήρια για αρχαιολογικούς χώρους, άρα δίνεις στον τουρίστα τη δυνατότητα να πάει και σε διάφορες περιοχές, σου κάνουμε και μια έκπτωση. Τέτοια πράγματα τα έχετε σκεφτεί. Δηλαδή, παίρνεις για την Ακρόπολη, πάρε και για τους Δελφούς. Να κάνεις και μια εκδρομούλα, να μείνεις και δύο μέρες παραπάνω. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν μια εισιτήρια εδώ και πολλά χρόνια, να πούμε την αλήθεια. Είναι κυρίως τοπικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, οι αρχαιολογικοί χώροι του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης Ακρόπολης, έχουν ένα ενιαίο εισιτήριο που, αν αθροίσεις τις τιμές, είναι στη μισή τιμή. Να το πω έτσι. Η σκέψη μας είναι να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας δίνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, έτσι ώστε να ενταχθούν πολιτιστικές διαδρομές, σαν και αυτές που αναφέρατε, σε πακέτα. Και για να γίνει αυτό, να υπάρχει ένα μικρό κίνητρο, μια μαζική προαγορά εισιτηρίων για αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, να δίνεται μια μικρή έκπτωση, έτσι ώστε ακριβώς να. Για του λόγου, αληθές, η ζωντανή εικόνα είναι από την Ακρόπολη. Ακρόπολη. Κοιτάξτε τι γίνεται κάτω από τη σειρά, αν μπορεί να το δείξει. Τι γίνεται, κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Βγαίνουν σε αυτήν. Εγώ εχθές έκανα μια incognito αυτοψία στο έργο, το οποίο βρίσκεται, είπαμε, σε εξέλιξη, γιατί μεγάλη αλλαγή είναι το διαδικτυακό κομμάτι. Και διαπίστωσα ότι ως στις 7 ώρα το απόγευμα υπήρχε ουρά επισκεπτών και όχι μόνο στην Κυριακή Σόδο, από το θέατρο Διονύσου. Η αλήθεια είναι ότι το μνημείο αυτό δεν παίζεται. Και το προϊόν αυτό πουλάει από μόνο του. Όλα τα άλλα έρχονται προσθετικά και είναι πολύτιμο να έρχονται. Καταθέσατε κάτι μηνυτήριες αναφορές. Μπράβο, ναι. Να φύγουμε λίγο από τη θετική. Έχουμε όλα θετικά. Να πάμε να δούμε και να γίνουμε και λίγο Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Θέλουμε εξήγηση όμως αυτό. Τι βρήκατε και κάνετε μηνυτήριες αναφορές. Καταρχάς, έχουμε δύο περιστατικά με το που ανέλαβα. Το ένα είναι μέσω του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων μια υπόθεση με μια μεταφορική εταιρεία η οποία πληρωνόταν για πολλαπλάσιο μεταφορικό έργο από αυτό που στην πραγματικότητα παρήχε. Δηλαδή, τι. Δηλαδή, ενώ είχε, ας πούμε, μεταφέρει, είχε κάνει μεταφορές αξίας 3.000 ευρώ, είχε πληρωθεί για 30.000 ευρώ. Ναι, κανονικό ποσό, 3.30. Ναι, ναι. Κανονικό παράδειγμα. Είναι από, αυτή η εταιρεία είναι από το 2012-2013 και πρόσφατα που διακόπησε η σύμβαση. Βεβαίως, ναι. Στο μνημόνιο. Και ξέρετε, τώρα αυτά μέσα στη δημόσια δίκηση είναι υποτίθεται υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, οι επιτροπές που κάνουν διαγωνισμούς, οι επιτροπές παρακολούθησης, παραλαβής. Όλα αυτά γίνανε παρότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί. Οπότε ένα ζήτημα ήταν αυτό. Το άλλο το ζήτημα είναι το Ταμείο Αλλοβοήθειας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα δεν θα ήθελα να πω πολλά περισσότερα. Να πω ότι έχουν βγει στο φως δημοσιότητας κάποιες υποθέσεις για εικονικά δάνεια και βοηθήματα. Για πείτε το λίγο αυτό. Έχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, ως ιστορία. Σύμφωνα. Άκουσα τον Νίκο Μαλλιά, έχεις. Έχω μαλλιά ακόμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία επαληθεύω προς το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναφορές. Το γεγονός το ίδιο δεν το έχω διερευνήσει εγώ. Έχει πάει στη δικαιοσύνη. Αυτό που μου έχει αναφερθεί και με έγγραφα. Λοιπόν, είναι ότι εμφανίζονται άνθρωποι, συνάδελφοι στο Υπουργείο δηλαδή, υπάλληλοι του Υπουργείου, να αιτούνται δάνεια ή βοηθήματα, να τους χορηγούνται, κανονικά με υπογραφές, με αποδείξεις εισφράξης, με κινήσεις σε λογαριασμούς και άνθρωποι λένε που δεν έχω κάνει ποτέ αίτηση, δείτε το λογαριασμό μου, δεν έχουν μπει ποτέ αυτά τα χρήματα. Γιατί πόσα μιλάμε, δηλαδή έπαιρνα εγώ ένα δάνειο ως υπάλληλος του Υπουργείου, έτσι, αν το καταλαβαίνω καλά, πόσα χρήματα έπαιρνα. Έως 1.500 και 2.000 ευρώ. 2.000, τα οποία όμως εγώ δηλώνω ότι σήμερα δεν θα πήρα ποτέ. Και πώς δεν το καταλάβαινα ότι. Θα σας πω ότι τα βοηθήματα καταρχάς δεν ήταν χρήματα τα οποία έπρεπε κανείς να επιστρέψει. Άρα μια απλή. Αν έχει συμβεί. Δεν σου γινόταν παρακράτηση από το μισθό σου. Αυτό αφορούσε τα δάνεια. Ναι, έχουν διαπιστωθεί και δύο περιπτώσεις όπου να εμφανίζονται δάνεια και είτε να εμφανίζονται. Μετά να διαγράφονται. Ναι. Αλλά χωρίς κανείς να το ξέρει. Δηλαδή έπαιρνα εγώ ένα δάνειο σήμερα, υποτίθεται. Και μετά διαγράφονταν το δάνειο. Άρα δεν διαγράφονταν το δάνειο. Με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που το χορήγησε. Άρα μετά δεν γίνονταν κρατήσεις. Δηλαδή, συνεδρίαζε μια φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, έδινε το δάνειο. Και μετά συνεδρίαζε άλλη μία και χάριζε το δάνειο. Γίνονταν όλες οι διαδικασίες. Γίνονταν όλες οι διαδικασίες. Υπεγράφονταν τα έντυπα για να μας κρατήσουν το μισθό, για να σου δώσω τα χρήματα. Και την επόμενη μέρα κάνανε ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω όταν είναι επόμενη, και να σου πω την αλήθεια, αυτά είναι που μου έχουν αναφερθεί από την τωρινή διοίκηση. Αυτό το δημόσιο χρέος. Επειδή ακριβώς. Όχι, με το δημόσιο χρέος.
Λοιπόν, να πω το εξής. Δεν είμαι εισαγγελέας. Με το που μου ήρθαν τα στοιχεία, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν τα πρότσα εκεί που έπρεπε να πάνε. Για πόσα μιλάμε, τι σύνολο υπάρχει? 25, καμιά δεκαπενταριά περιπτώσεις είναι αυτές οι οποίες αποτελούν το πακέτο το οποίο μου είχε αναφερθεί και διεξάγεται μια έρευνα για πάνω από 150 περιπτώσεις. Μάλιστα. Πάνω από 150. Αλλά πλέον θα μπει δικαιοσύνη και δεν έχουν αποκαταστήσει. Εντάξει, Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ήταν χαρά μας. Καλά, η πρώτη εμφάνιση τηλεοπτική ήταν αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πολύ ευχάριστη συζήτηση. Να δώσετε την πρώτη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Από ό,τι μαθαίνουμε, είστε συνεχώς στο Υπουργείο. Από ό,τι μαθαίνουμε, τα αποτελέσματα θα δείξουν όλη αυτή η προσπάθεια. Ελπίζουμε όλα αυτά που μας είπατε να υπουργέ, τώρα ανεξαρτήτως τη συζήτηση, πρώτη φορά το συναντάμε τον άνθρωπο. Είναι διαγκίνες ο άνθρωπος. Εκτός πόσους μήνες. Από τον Μάρτιο, άρα 5 μήνες. 5 μήνες και δεν ήθελε να βγει στην τηλεόραση. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν ήθελα. Περίμενα να οριμάσουν κάποια ζητήματα, να έχουμε να πούμε κάτι που είναι πραγματικό. Και όχι θα, να μιλάμε σε παρόντα χρόνια πολιτική και όχι σε μέλλοντα. Για καλό το λέμε, οι περισσότεροι βγαίνουν χωρίς να έχουν κάτι να πούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευδοξία!